Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου στο Γιάννης Παραδοσιακό Ξύρισμα Traditional Shave. Θα κάνουμε ένα ξυρισματάκι και ξεκινάμε με τα προϊόντα μας, εκλεκτά και αγαπημένα και από τα πάνω ράφια. Ξεκινάμε με το After Shave, το Officina, το Artigiana, το Dopo Barba, το Bene Sere. Σαπουνάκι που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το ίδιο, το Officina Artigiana, το Dopo Barba, το Bene Sere. Πινελάκι που θα χρησιμοποιήσουμε για σήμερα είναι ένα πινελάκι ασβού, είναι της Omega, το Black Badger με 25 θησάνο. Λεπιδούλα που θα χρησιμοποιήσουμε για σήμερα είναι η λεπιδούλα η Feather, είναι στην τρίτη της χρήσης συγκεκριμένη λεπίδα. Και η κυρία που θα ξυριστούμε για σήμερα είναι μία μηχανή εξ Ιταλίας και αυτή είναι η Goodfellas, η Smile, η Italico, η Close Cob. Τη βλέπουμε εδώ, είναι μία ξυριστική μηχανή τριών τεμαχίων, η κεφαλή είναι ζαμάκ, το χερούλι είναι ανοξείδωτο ατσάλι και ζυγίζει στα 110 γραμμάρια. Η έκθεση της λεπίδας στο blade gap είναι στο 0,70. Για μένα η συγκεκριμένη ξυριστική μηχανή σε κλειστού τύπου τη θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω ξυριστεί. Από κάτι Mule R89, από κάτι Edwin Jagger D89, από κάτι King CZ LED και κάτι άλλες, τις βάζει κάτω αυτή εδώ η ξυριστική μηχανή. Αυτή η ξυριστική μηχανή, οι κεφαλές τους είναι αντίγραφο από την Barker. Βέβαια κατασκευάζονται Ιταλία και τα χερούλια τους είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, η σειρά η Ιτάλικο, η Gladio η σειρά έχει χερούλια από αλουμίνιο. Έχουμε ξύσει μια μικρή ποσότητα από το σαπουνάκι μας και το έχουμε βάλει εδώ στο μπολάκι μας. Πάμε σιγά σιγά να βρέξουμε το πρόσωπό μας και να φτιάξουμε τη μαρέγκα μας και θα πούμε και δύο λόγια για το σαπουνάκι. Το σαπούνι αυτό παιδιά, το Bene Sere για μένα είναι και γενικά η Officina Artigiana από τα ιταλικά σαπούνια που έχω είναι η τρίτη καλύτερη αγαπημένη μου εταιρεία ιταλική, δηλαδή top Σαπονιφίτσιο Βαρεσίνο, δεύτερα Paolo Barasso και τρίτα αυτά εδώ, Officina Artigiana. Είχα κάνει βίντεο το Stay, τώρα έρθει η σειρά του Bene Sere και ξεκινάμε. Το άρωμα αυτό του σαπουνιού είναι παιδιά σαν να βάζεις μια αντρική κολόνια. Έχει μέσα ουίσκι, έχει σαφράν, έχει μαύρο πιπέρι και χρυμπάρι, κρυθάρι, ξύλο κουαϊάκ. Είναι ένα πολύ ωραίο άρωμα. Πάρα πολύ ωραίο άρωμα. Σας λέω είναι σαν να βάζεις μία αντρική κολόνια. Για μένα η συγκεκριμένη εταιρεία αξίζει με χίλια, η Officina Artigiana. Δηλαδή είναι σαπούνια τα οποία αξίζει να τα έχει κάποιος στη συλλογή του, στο ντεν του. Και ξεκινάμε, βλέπουμε εδώ, φτιάχνουμε τη μαρέγκα, φόρτωμα που έχει κάνει το πινέλο μας. Προσθέτουμε και λίγο νεράκι ακόμα για να αφρατέψει λίγο ακόμα η μαρέγκα μας. Η συγκεκριμένη ξυριστική μηχανή τώρα, ωστόσο η Goodfellas η Italico, είναι μηχανάκι το οποίο κοστίζει στα 30 ευρώ και αξίζει. Και όπως είπα και στην αρχή, βάζει κάτω πολλές
κλειστού τύπου. Είναι πολύ αποδοτικές. Και ξεκινάμε. Στη βαρύ μηχανή καταλαβαίνεις ότι κρατάς εργαλείο βαρύ, 110 γραμμάρια δεν είναι και λίγο. Το ανοξείδωτο ατσάλι αυτό είναι το 303, οι Ιταλοί το έχουν φτιάξει, έχουν επιλέξει επίτηδες αυτό το τύπο του ατσαλιού το 303 για να μπορούν να γίνουν εδώ αυτά εδώ τα πανέμορφα αυλάκια εδώ που έχει, τα σχέδια. Και όπως είπα είναι πολύ πιο αποδοτική από Mule R89, από Edwin Jagger D89, από King Easy LED, από Mercury 33-34. Και έχω ένα μέτρο σύγκρισης, δεν το λέω ότι το διάβασα από κάπου ή μου το είπε κάποιος. Τις συγκεκριμένες μηχανές τις έχω και έχω ξυριστεί με όλες και βλέπω τη διαφορά. Δεν είναι ότι είναι μια θεωρία που την έχω διαβάσει, αυτό που λέω ότι είναι πιο αποδοτική. Το κακό τώρα είναι ότι αυτές οι σειρές της Goodfellas δεν πουλούνται από ελληνικά καταστήματα. Παραγγελία από Ιταλία ή από το Ραζόι Goodfellas EU ή από το Viano Profumeria Coltelleria. Το πρώτο χεράκι, παιδιά, έφυγε, πέρασε. Θα ήθελα να κάνω μία επισήμανση με το Ραζόι Goodfellas. Υπάρχουν δύο σελίδες, είναι το Ραζόι Goodfellas.com και το Ραζόι Goodfellas EU. Το EU απευθύνεται για όλη την ευρωπαϊκή αγορά. Ενώ το Ραζόι Goodfellas.com είναι μόνο για την Ιταλία. Thank you.
που έχει 0,70 μπλετικά, παιδιά, δεν είναι άγρια η μηχανή. Κάνει πολύ γλυκό και πολύ αποδοτικό ξύρισμα. Αυτό ήταν, παιδιά, δύο χεράκια κάναμε, τελειώσαμε. Πάμε να ξεκλίνουμε πρόσωπο. Καλά. Πάμε να τελειώσουμε με το after save μας. Φρεσκαδούρα, πιπέρια, ουίσκι και χρυμπάρι, ζαφράν, σαφράν, κολόνια αντρική καθαρή. Με τις υγείες μας. Λοιπόν, φίλοι μου, πάμε να ανακεφαλαιώσουμε τα προϊόντα μας. Τελειώσαμε. Οφισίνα Αρτιτζιάννα, ντόπο μπάρμπα, μπενεσέρε. Σαπουνάκι που χρησιμοποιήσαμε. Οφισίνα Αρτιτζιάννα, ντόπο μπάρμπα, μπενεσέρε. Πινελάκι που χρησιμοποιήθηκε. Τώρα είναι, βέβαια, με τα σαπούνια επάνω. Πινέλο της Ωμέγκα Ασβού Black Badger με 25 θησάνο. Λεπιδούλα που χρησιμοποιήθηκε. Η Feather στην τρίτη της χρήση. Και η κυρία που ξυριστήκαμε για σήμερα, Goodfellas Smile Italico, τριών τεμαχίων, 110 γραμμάρια, κλειστού τύπου, 0,70 blade cap, κεφάλι ζαμάκ, χερούλι ανοξείδωτο ατσάλι 303. Για μένα είναι μια ξυριστική μηχανή που αξίζει να την πάρει κάποιος και, όπως είπα, βάζει κάτω πολλές άλλες ξυριστικές μηχανές, και Mule R89 και Edwin Jagger D89 και King Easy LED και Mercury και όλες. Και αυτά που λέω εγώ τα λέω στην πράξη, εγώ δεν είμαι της θεωρίας απλά και να κάθομαι να γράφω σε σελίδες εντόνια και φαφαρολογίες. Αυτά που λέμε είναι όλα δοκιμασμένα και εμπειρικά και από την πράξη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Να είστε καλά, θα τα πούμε σε ένα επόμενο ξυριστικό βιντεάκι. Γεια σας!